Λοιπόν, πάμε στην Υπουργό. Να δούμε την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας. Ελάτε, κυρία Υπουργέ. Εδώ έχει σηκωθεί σάλος. Θα υπάρχει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια? Δεν θα υπάρχει αστυνομία? Πότε θα μπαίνει η αστυνομία? Τι γίνεται? Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ρογκάκο, κύριε Στάθη, το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή είναι ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής. Γιατί για μας είναι κοινή λογική το να υπάρχουν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Το να μπαίνει κανείς με 1/20 ή με 2/20 είναι μια πράξη που πραγματικά κοροϊδεύει καταρχήν τον ίδιο το φοιτητή. Γιατί κάποιος που έχει μπει με 1/20 στο πανεπιστήμιο, οι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφοιτήσει είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα τον έχουμε όλοι μαζί παραπλανήσει, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε κοροϊδέψει και τον συμφοιτητή του, ο οποίος έχει αγωνιστεί, έχει πασχίσει για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο με πολύ ψηλότερες επιδόσεις. Και τρίτον, έχουμε κοροϊδέψει και τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος πληρώνει χρήματα προκειμένου να φοιτούν φοιτητές που έχουν εισαχθεί με 1/20, αντί τα χρήματα αυτά να αξιοποιούνται για τους φοιτητές που έχουν μπει και πληρούν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής. Πρώτον. Θα μπουν λιγότεροι φοιτητές φέτος στο πανεπιστήμιο, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν θα έχουμε τα φαινόμενα του να μπαίνει κανείς με 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Θα έχουμε πλέον ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Επίσης, κάτι το οποίο επίσης αλλάζει. Πείτε μας τη βαθμολογία όμως, ένα-ένα να τα πιάνουμε, κυρία Υπουργέ. Με τι βαθμό θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο? Πώς ορίζεται? Ορίζεται μια ελάχιστη βάση, την οποία την ορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, η νομική, η ιατρική, το τμήμα μηχανολόγων και ούτω καθεξής. Και αυτή η βάση είναι ποσοστό, δεν είναι απόλυτο νούμερο, δεν είναι το 10, το 11, το 9. Είναι ένα ποσοστό επί της επίδοσης των συνυποψηφίων σου. Αυτό λοιπόν το ορίζει το Πανεπιστήμιο και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επιτέλους εναρμονιζόμαστε με διεθνείς πρακτικές τα πανεπιστήμια να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών. Και φεύγω τα πανεπιστήμια τη λογική... καθορίζουν και τον αριθμό των ατόμων που θα υποδεχτούν με τη συνεργασία με εσάς. Ακριβώς προτείνουν αριθμό εισακτέων και επίσης από του χρόνου τα πανεπιστήμια μπορούν και να ορίζουν συντελεστές βαρύτητας. Δηλαδή να λένε ότι εγώ στο χημικό θέλω η χημεία να μετράει τόσο, η φυσική να μετράει τόσο, συντελεστής βαρύτητας δηλαδή. Άρα τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν ένα πιο καθοριστικό ρόλο σε ζητήματα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Έως τώρα όλες αυτές τις εξουσίες τις είχε ο Υπουργός. Εμείς λοιπόν αποκεντρώνουμε το σύστημα, δίνουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια όμως, όπως ακριβώς γίνεται και διεθνώς, πρέπει να διαδραματίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών. Άρα γιατί γι' αυτό σας λέω, κύριε Στάθη, γιατί κύριε Ρογκάκο, η αντιπολίτευση, κυρία Υπουργέ, σας κατηγορεί ότι με αυτόν τον τρόπο πρημοδοτείτε την ιδιωτική εκπαίδευση? Λοιπόν, πάμε να το δούμε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Η αντιπολίτευση τι λέει? Χτες διατύπωσε πάλι την άποψη: ελεύθερη εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν? Αυτή είναι η απόλυτη ισοπαίδωση. Δηλαδή να μην έχουμε αξιοκρατία, να μπαίνουν όλοι χωρίς να διαχωρίζονται αυτοί που προσπαθούν από τους άλλους που δεν προσπαθούν. Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής. Λέει τώρα η αντιπολίτευση: μα με αυτό που κάνετε, στέλνετε κόσμο, λέει, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό λέει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραπλάνηση από αυτήν. Θα σας πω γιατί. Έχουμε κάτι που λέγεται δημόσια ΙΕΚ, δημόσια εκπαίδευση, δημόσια κατάρτιση. Και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο δρόμος του πανεπιστημίου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος εκπαιδευτικής ανέλυξης. Υπάρχουν και άλλοι παράλληλοι δρόμοι, όπως είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως είναι τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Άρα λοιπόν, και πώς μεταφράζεται αυτό στο νομοσχέδιο? Έχεις τη δυνατότητα να υποβάλεις μηχανογραφικό για να μπεις στο πανεπιστήμιο και έχεις και τη δυνατότητα για πρώτη φορά να υποβάλεις και παράλληλο μηχανογραφικό για να μπεις σε δημόσιο ΙΕΚ. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία αυτοί που ακολουθούν, οι νέοι που ακολουθούν το δρόμο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι 50% των νέων, 60% των νέων. Στην Ελλάδα πόσο είναι? 30% ακολουθούν την επαγγελματική εκπαίδευση. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Και θα μου πείτε, γιατί έχει σημασία αυτός ο δρόμος? Έχει σημασία γιατί είναι ένας παράλληλος δρόμος που οδηγεί σε σημαντικές προοπτικές. Το ζήτημα δεν είναι να δώσουμε ένα πτυχίο σε κάποιον χωρίς να νοιαστούμε τι θα απογίνει μετά αυτός ο κάποιος. Αν έχει προοπτικές στην αγορά εργασίας. Κύριε Κεραμέως, κάτι το οποίο, εντάξει, δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις και ενστάσεις, είναι το όριο φοίτησης, που ουσιαστικά βάζει τέλος σε όλους τους φοιτητές.
Υπάρχει όμως και η ευλογενή ισχύ που τη λέει ότι αν κάποιος αναγκάστηκε να παρατήσει για λίγα χρόνια τις σπουδές του επειδή έκανε οικογένεια, μια μητέρα ας πούμε, και έπρεπε να μεγαλώσει τα παιδιά της και δεν είχε χρόνο. Ή κάποιος φοιτητής που χρειάστηκε να δουλέψει επειδή είχε οικονομική ανάγκη και δεν μπορούσε ταυτόχρονα να ανταποκριθεί και στις ανάγκες φοιτητής. Αυτοί γιατί πολύ δεν σωστά. Έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στη σχολή έχουν. Και πρέπει τώρα έχουν. Να αποπεμφθούν. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Εμείς τι λέμε. Ότι γι' αυτό σας μίλησα για ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής. Ότι δεν θεωρούμε φυσιολογικό να είναι κάποιος φοιτητής για 10, για 20, για 30 χρόνια. Και αυτό πάμε να καταπολεμήσουμε. Ξέρετε ότι πάνω από το 40% των φοιτητών στα πανεπιστήμια μας είναι αιώνιοι. Πάνω από το 40%. Ερχόμαστε λοιπόν και τι λέμε. Ότι όπως κάθε εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Διαφορετικά με τη λογική που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί κανείς να είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου για 10 χρόνια. Είναι δυνατόν. Όχι, θα είναι οριζόντιο. Γιατί είναι... Θα είναι οριζόντιο. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το μισό είναι σημαντικό. Άρα, η γενική κατεύθυνση είναι ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχει ένα όριο φοίτησης όπως σε κάθε πανεπιστήμιο διεθνώς. Όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις πρώτον, για λόγους υγείας. Δεύτερον, για αυτούς που εργάζονται παράλληλα και θέλουν να περάσουν σε ένα καθεστώς μερικής φοίτησης. Και τρίτον, κάποιος που θέλει να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο, έχει δυνατότητα να διακόψει και τις σπουδές του. Άρα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά μην χάνουμε το δάσος. Και το δάσος είναι ότι κάθε εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικό να έχει αρχή, μέση και τέλος. Και επίσης, ότι όσο αυτοί οι φοιτητές δεν αποφοιτούν, τους στερείται η κοινωνία, τους στερείται η αγορά εργασίας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, πάμε, σας παρακαλώ, έχει γίνει χαμός από ερωτήματα, απαντήστε μας σύντομα όμως. Πώς θα διεξαχθούν ισότιμα οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις όταν τα μισά παιδιά της τρίτης λυκείου κάνουν μάθημα διαζώσεις και τα υπόλοιπα με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει λοιπόν, ένα αυτά πρόβλημα. Λοιπόν, τα αυστηρά κριτήρια τώρα, έτσι. Όπως ξέρετε, είμαστε σε μια διαδικασία. Σημειώνω και συγγνώμη και στον Νίκο και σε εσάς, ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και έτσι και νομικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει νομική βάση, κύριε Υπουργέ. Πάντως έχω έγκυρη πληροφόρηση, έχουν πάει σε δικηγορικά γραφεία. Λοιπόν, να το πούμε ξεκάθαρα. Η τηλεκπαίδευση προχωράει κανονικά σε σχολεία τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα διαζώσεις. Ναι. Η ύλη προχωράει κανονικά, την παρακολουθούμε πολύ στενά. Κάθε χρόνο, κύριε Στάθκη, κύριε Ρογκάκο, υπάρχουν σχολεία. Το κάθε σχολείο προχωράει διαφορετικά την ύλη. Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, μπορεί να είναι καιρικά φαινόμενα. Πέρσι, για παράδειγμα, δεν είχαμε πάλι κάποια σχολεία που ήταν κλειστά. Δεν είναι όλα, δεν κλείνουν όλα την ίδια περίοδο. Θα θυμίσω ότι πέρσι, ας πούμε, οι περιοχές της Πάτρας, της Ακίου, της Ηλίας, είχαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλειστά σχολεία. Θα μειωθεί η ύλη στις φετινές εξετάσεις της τρίτης λυκείου για την εισαγωγή. Έχει ήδη μειωθεί η ύλη για την τρίτη λυκείου. Ανακοινώθηκε αρχές Ιανουαρίου μια σημαντική μείωση αφουγκραζόμενη πλήρως την αναστάτωση των παιδιών, ειδικά των υποψηφίων της τρίτης λυκείου, εξαιτίας της πανδημίας. Πάντως, κυρία Υπουργέ, να σας πω, επειδή ακριβώς είναι δύο ταχυτήτων εκ των πραγμάτων, άλλο η τηλεκπαίδευση, άλλο το διαζώσεις, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε κάτι τώρα, φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια πρόνοια εάν πάμε σε ένα μεγαλύτερο lockdown ή πάμε σε νέο κλείσιμο των σχολείων ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την κάλυψη σε όλα τα σχολεία. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, όταν μπαίνουν θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων πληροφορείται ανά πάσα στιγμή για την κάλυψη της ύλης σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Άρα, παρακολουθούμε πολύ στενά την κάλυψη της ύλης. Όπως είπα, τα μαθήματα δεν γίνονται κεντρικά. Δεν είναι ένας ο πομπός και δέκτης όλα τα σχολεία της χώρας. Το κάθε σχολείο λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, υπό διαφορετικές συνθήκες. Πάρτε για παράδειγμα τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσανε για ένα διάστημα εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Άρα, όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Συμβαίνουν κάθε χρόνο στην εκπαίδευση, προφανώς φέτος μια ιδιαίτερη χρονιά, αλλά και πέρσι, για παράδειγμα, υπήρξαν σχολεία που κλείσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυρία Υπουργέ, το σημαντικό συνάδελφος. Είναι ότι η ύλη προχωράει, ότι την παρακολουθούμε πολύ στενά, βεβαίως. Οι απόφοιτοι των κολεγίων λέει έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και δεν υπάρχει καμιά αξιολόγηση εισαγωγή στου σπουδαστέ του. Δεν είναι άδικο για όσου τελειώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, ερώτηση. Δεν είναι ακριβές. Οι απόφοιτοι των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων
δεν έχουν αυτόματη αναγνώριση. Υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης. Εξετάζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πήραν το πτυχίο. Κάποιοι απορρίπτονται, κάποιοι γίνονται δεκτοί και κάποιοι καλούνται να δώσουν εξετάσεις σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, εάν θεωρηθεί ότι δεν έχουν καλύψει κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Άλλη ερώτηση. Μεταγραφές φοιτητών. Άρα να είμαστε ξεκάθαροι, ό,τι λέγεται για εξίσωση και το καθεξής είναι παντελώς αναλυθές. Την ερώτηση μας την έστειλε καλή συνάδελφος, καταξιωμένη, έγκυρη από την εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Για τις μεταγραφές αδερφών φοιτητών. Λένε εδώ, πώς θα σπουδάσουμε παιδιά στις διαφορετικές πόλεις μέσα στην κρίση και την ανεργία. Τι πρόβλεψη υπάρχει? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νέο καθεστώς μεταγραφών, το ξέρετε. Καταρχήν θέλω να τονίσω το εξής, ότι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει εισαχθεί και ένα ακαδημαϊκό κριτήριο στις μεταγραφές. Τι θα πει αυτό? Παλιότερα μπορούσες, ας πούμε, να έχεις πάρει 9 στα 20 και να βρεθείς με μεταγραφή σε ένα τμήμα στο οποίο εισάγεσαι με 19 στα 20. Και αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μας, λάθος και για σένα που έχεις πάρει 9, γιατί οι πιθανότητες να μπορέσεις να παρακολουθήσεις το τμήμα του 19 είναι μικρές, αλλά και για αυτόν που έχει εισαχθεί με 19, διότι έχει πασχίσει για να εισαχθεί με 19, και αυτό γεννά ζητήματα ανισότητας. Άρα, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω να πω και το εξής όμως. Μία αλλαγή που φέρνουμε στο μηχανογραφικό, που θα ισχύσει από του χρόνου, το διευκρινίζω, από το 2022, είναι το λεγόμενο διπλή φάση. Τι σημαίνει αυτό? Σε μία πρώτη φάση επιλέγεις τις σχολές της απόλυτης προτεραιότητάς σου. 15 σχολές, 20 σχολές της απόλυτης προτεραιότητάς σου. Σε μία δεύτερη φάση, αυτοί που δεν έχουν εισαχθεί σε αυτές τις σχολές προτεραιότητας και για όσες θέσεις μένουν κενές, μπορείς να υποβάλεις ένα δεύτερο μηχανογραφικό σε μία δεύτερη φάση. Αυτό γιατί το τονίζω? Γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ παιδιά που θέλουν να πάνε ιδιαίτερα σε περιφερειακά πανεπιστήμια, παιδιά που θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένες περιοχές να πάνε εκεί. Άρα θα μειώσει την ανάγκη για μεταγραφές. Και επιτρέψτε μου, για να είναι απόλυτα αντιληπτό, ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαι υποψήφια στη νομική Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Δεν εισάγομαι. Έχω βάλει ως 150η επιλογή μου, σήμερα αυτό συμβαίνει, ένα τμήμα παιδαγωγικό της επαρχίας. Δεν με ενδιαφέρει να πάω, έβαλα γιατί το σύστημα. Επιτρέψτε μου μόνο μία σχόλια. Το έβαλα γιατί το σύστημα με άφηνε να βάζω 250 επιλογές. Λίγο, κυρία Υπουργέ. Εγγράφομαι, ναι. Δεν αποφυτώ, αλλά παίρνω τη θέση από κάποιον που θέλει απεγνωσμένα. Πιο σφιχτά, δεν έχουμε χρόνο και εδώ είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Πότε θα μάθουν οι μαθητές τις ημερομηνίες διεξαγωγής? Πότε θα μάθουν οι μαθητές τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελληνίων? Κοιτάξτε, οι ημερομηνίες διεξαγωγής πάντοτε ανακοινώνονται αργότερα. Είναι ένας συνολικός σχεδιασμός. Προφανώς θέλουμε να δούμε ακριβώς τη λειτουργία των σχολείων όλο αυτό το έτος. Θα ανακοινωθεί όπως κάθε χρόνο πλησιέστερα. Τώρα πάμε και στην ερώτηση που ομολογώ αριστοτεχνικά την προσπέρασε η Υπουργός, την πρώτη ερώτηση, αριστοτεχνικότατα. Έτσι. Για εδώ την αστυνομία. Δεν μπορούσα να απαντήσω ακόμα, κύριε Ρογκά, πανεπιστήμια. Για την αστυνομία. Τι αστυνομία? Αστυνομία με όπλα? Security που θα φυλάνε? Έφηπους? Μέσα στα πανεπιστήμια. Τι θα έχουμε μέσα στα πανεπιστήμια? Δώστε μου ένα λεπτό. Έχουμε τις εξής επιλογές ως πολιτεία. Πρώτη επιλογή, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν το δεχόμαστε εμείς. Και δεν το δεχόμαστε διότι, ένα παράδειγμα θα σας πω. Μεγάλα πανεπιστήμια που θέλουν να κάνουν μεγάλες εκδηλώσεις για τα 100 τους χρόνια, για να αναγορεύσουν κάποιο επίτιμο διδάκτορα, δεν κάνουν τις εκδηλώσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Γιατί? Γιατί φοβούνται. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Πρώτο το κρατούμενο λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Πάμε στο πρόβλημα. Εφόσον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, δύο λύσεις. Ή ακολουθούμε ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα, δηλαδή η φύλαξη όπως είναι στις Βρετανικές αρχές, με ιδιωτικούς φύλακες κτλ. Ή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει λειτουργήσει. Γιατί αν είχε λειτουργήσει, δεν θα συζητούσαμε σήμερα για αυτό το ζήτημα, δεν θα συζητούσαμε για τον Μπρίτανη, από τον οποίο κρεμάνε τα μπέλα από το λαιμό του, πού αλλού έχουμε δει αυτές τις εικόνες, δεν θα συζητούσαμε για το γεγονός ότι καθηγητές φοβούνται να καλέσουν ομιλητές στο πανεπιστήμιο, δεν θα συζητούσαμε για κάποιους που χτίζουν καθηγητές μέσα στα γραφεία τους. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Όλες οι λύσεις μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει.
Οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε και από εκεί πέρα πάμε στην εξής λύση. Τι λέει η εξής λύση? Λέει ότι εκεί που υπάρχουν συστημικές αιστείες παραβατικότητας, δεν είναι οριζόντιο το πρόβλημα. Δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια. Είναι σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Θα διαφωνήσω με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι είναι μόνο στη νομική. Υπάρχουν 4-5 πανεπιστήμια στα οποία παρατηρούμε συστημικές αιστείες παραβατικότητας. Εκεί λοιπόν τι λέμε? Να υπάρχει μία ομάδα. Μία ομάδα η οποία πρώτον θα λαμβάνει ειδική εκπαίδευση. Γιατί ειδική εκπαίδευση? Γιατί πράγμα το πανεπιστήμιο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και οφείλουν αυτά τα μέλη να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες αυτού του χώρου. Δεύτερον, θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Μόνο και μόνο η ύπαρξη αυτών των μελών της ομάδας θα λειτουργεί αποτρεπτικά προς φαινόμενα παραβατικότητας, βίας και ανομίας. Και τρίτον, θα είναι σε πολύ στενή επαφή και με ομάδες απ' έξω από τα πανεπιστήμια, προκειμένου ακριβώς να προλάβουμε φαινόμενα παραβατικότητας. Θα έχουν το δικαίωμα, κυρία Υπουργέ, θα έχουν το δικαίωμα συλλήψεων σε περίπτωση παραβατικότητας. Έχουν πλήρη αστυνομικά καθήκοντα και δικαιώματα. Δεν φέρουν πυροβόλα όπλα, το διευκρινίζουμε. Ούτε non-lethal weapons, όπως λένε, δηλαδή μέσα καταστολής, όχι φωνικά όπλα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Επίσης, να συμπληρώσω, δεν φέρουν, το θέμα της αστυνομίας είναι το κορυφαίο ή των γενών στα μέλη ΔΕΠ, η φοιτητική εγκατάλειψη που θέσατε, το πώς θα βελτιωθούν οι σπουδές και πώς θα αυξηθούν οι επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια? Ωραία, για να βελτιωθεί αυτή η εικόνα. Έρχομαι σε αυτό. Γιατί και αυτό είναι ένα ψευδές δίλημα, θα σας πω γιατί. Κύριε Υπουργέ, για να καταλάβει και ο κόσμος, στα πανεπιστήμια που υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα θα υπάρχουν αστυνομικοί άοπλοι, οι οποίοι θα λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά θα έχουν και δικαίωμα σύλληψης, εάν χρειαστεί και αν το ζητήσει ο πρίτανης ή αυτεπάγγελτα. Όχι. Δεν έχει καμία. Συνεργάζονται με τα όργανα του Πανεπιστημίου, αλλά παίρνουν εντολές από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί, να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί άκουσα και προηγουμένως μία ερώτηση, γιατί δουλειά έχει η αστυνομία. Θα σας πω το εξής. Μιλάμε για αξιόπινες πράξεις. Μιλάμε για εμπόριο ναρκωτικών. Μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες. Τι δουλειά έχει, να το πω ξεκάθαρα, τι δουλειά έχει ένας πρίτανης να κυνηγάει κάποιον που κάνει εμπόριο ναρκωτικών? Γι' αυτό είναι πρίτανης. Είναι πρίτανης για να διοικήσει ένα πανεπιστήμιο? Όχι, για να ο πρίτανης έχει το ρόλο της γενικής εποπτείας και της ενημέρωσης των αρχών. Αν ενημέρωναν οι πρίτανης στις αρχές, θα είχε λυθεί το θέμα ήδη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ή να παρεμβαίνει η αστυνομία στα πάγκελτα όταν γίνεται μια παραβατική ενέργεια. Αυτό πρέπει να το διαπιστώσει κάποιος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα προηγουμένως, ότι όσοι αμφισβητούν αυτή την πρόταση που έχουμε κάνει εμείς ως κυβέρνηση και η οποία τίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ας μας πούν ποια είναι αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει ελάχιστη όμως διακομματική συνένεση. Εγώ αναρωτιέμαι, μπορεί να περάσει ένα νομοσχέδιο όταν δεν υπάρχει μια συνένεση σε επίπεδο κομμάτων, σε επίπεδο κοινωνίας? Υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί αφορά μεγάλη. Εγώ λέω πώς περνάει όμως, πώς περνάει χωρίς τις αντιδράσεις που βλέπουμε ότι υφίστανται. Μισό λεπτό να ακούσουμε το εξής. Είπατε σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί λέμε σε επίπεδο κοινωνίας? Εγώ έχω δει δύο έρευνες μέχρι σήμερα, η οποία η Δήμια δίνει τεράστια και οι δύο δίνουν ποσοστά πάνω από 60% στο μέρος της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το ίδιο και για τα άλλα μέτρα. Η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Ένα μέτρο που ισχύει στα περισσότερα πανεπιστήμια διεθνώς. Στα πανεπιστήμια δεν μπαίνει όποιος να είναι. Μπαίνει κάποιος που έχει δουλειά να είναι στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, υπάρχει ένας έλεγχος. Αυτό το μέτρο έχει καθολική αποδοχή από την κοινωνία. Πάνω από 70%. Κύριε Υπουργέ, θα μας υποσχεθείτε ότι θα έρθετε στο στούντιο μία ώρα? Θα κανονίσουμε πότε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Είναι πολλά, η αλήθεια. Να πάμε στο μείζον όμως, για να κλείσουμε, που αφορά το άνοιγμα των σχολείων, το κλείσιμο των σχολείων, το επιδημιολογικά δεδομένα. Μου επιτρέπετε μία κουβέντα πριν από αυτό, μία κουβέντα μόνο, ναι, γιατί οφείλω μία απάντηση. Υπόθηκε πριν από έναν φοιτητή, τον οποίο πραγματικά εγώ χάρηκα την τοποθέτησή του. Χάρηκα την τοποθέτησή του. Υπόθηκε ότι εάν πρέπει να εστιάζουμε στην ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε. Η ασφάλεια είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι το μοναδικό. Φυσικά η χρηματοδότηση, φυσικά το επίπεδο σπουδών, φυσικά τα ζητήματα εξωστρέφειας και έρευνας. Είναι όλα αυτά σημαντικά. Αλλά δεν είναι σημαντική και η ασφάλεια. Για ποιο πανεπιστήμιο μιλάμε, εάν φοβόμαστε να καλέσουμε έναν ομιλητή? Άρα δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε. Να ξεκαθαρίσω. Δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε μόνο το ένα και όχι με το άλλο. Υπόθηκε χρηματοδότηση. Αύξηση φέτος στον προπολογισμό της παιδείας παρά την πανδημία κατά 142 εκατομμύρια ευρώ. 90 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω έχουμε δώσει μέσω ΕΣΠΑ. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Εκτός χρόνου. Γιατί το λέω αυτό και κλείνω. Κλείνω, επιτρέψτε μου. Γιατί δεν είναι ασχολούμαστε μόνο με την ασφάλεια, αλλά ασχολούμαστε και με την ασφάλεια, όπως ασχολούμαστε και με τη χρηματοδότηση και με τις διεθνείς συνεργασίες πανεπιστημίων μας, με όλα παράλληλα για να προσφέρουμε στα παιδιά μας το πανεπιστήμιο που τους αξίζει. Πάμε στα σχολεία. Πάμε στα σχολεία. Εχθές λέγεται το παρασκήνιο ότι οι λοιμοξιολόγοι υπήρξαν τριβές διαφωνίες, να το πω αλλιώς, οι τριβές, οι άνθρωποι,
σχετικά με τα σχολεία. Πολλοί λένε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Η δική σας άποψη ή καταγραφή, είστε αρνητικοί νομίζω, τις προηγούμενες μέρες έχετε πει. Δεν υπάρχουν. Ορίστε. Αρνητική σε τι? Στο κλείσιμο των σχολείων, λέω. Ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει αρνητικό ή θετικό. Θα σας πω το εξής. Εμείς καταρχήν ακολουθούμε, ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών. Επίσης βλέπουμε τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα? Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία μας λειτουργούν για πάνω από ένα μήνα και τα γυμνάσια και τα λύκεια επίσης έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Ποια είναι τα στοιχεία? Έχουμε κλειστό το 0,3% των τμήματων της χώρας και το 0,5% των σχολείων της χώρας. Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σχολεία. Τι μας έχουν δείξει δειγματοληπτικοί έλεγχοι? Ποσοστό θετικότητας 0,23%. Yeah. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ασφαλώς και όταν έχουμε κρούσματα στην κοινωνία, θα έχουμε κρούσματα και στα σχολεία. Σε κάθε δραστηριότητα που ανοίγουμε, ασφαλώς θα έχουμε κρούσματα, γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όλοι στην κοινωνία ζούμε. Το μείζον κάτι, ποιο είναι εδώ πέρα. Κάτι, κυρία Υπουργέ, το μείζον είναι δεν να τηρούνται υποδειγματικά τα σχολεία. Εντείνουν το πρόβλημα. Λέει ότι η κινητικότητα που φέρνουν τα σχολεία εντείνουν το πρόβλημα της διασποράς του ιού. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γιατί στο προηγούμενο είχαμε κάνει όλη κριτική και είχατε δίκιο για το άνοιγμα των σχολείων, έτσι, στο πρώτο επίπεδο. Για τη διασπορά εντός του σχολείου, λέω. Λοιπόν, πάντως, αναφορικά με τα σχολεία αυτά καθεαυτά, είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Τα μέτρα τηρούνται υποδειγματικά. Φυσικά παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά βήμα-βήμα. Αλλά για να απαντήσω και σε μια ερώτηση που κάνατε σε μια μητέρα προηγουμένως, το μόνο εύκολο θα ήταν να πούμε κλείνουμε τα σχολεία για όσο καιρό διαρκεί η πανδημία. Έτσι. Θα ήταν εγκληματικό για τα παιδιά αυτό. Θα ήταν εγκληματικό. Εμείς έχουμε δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσουμε την ατομική και τη δημόσια υγεία. Και δεύτερον, να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, μία σύντομη απάντηση σε μία σύντομη ερώτηση του Γιάννη. Είπατε, κύριε Υπουργέ, προηγουμένως ότι θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο μέσος όρος βαθμολογίας για την εισαγωγή των υποψήφιων στις σχολές. Ώστε να μην έχουν τα φαινόμενα με χαμηλή βαθμολογία να μπαίνουν στις σχολές. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις μέσα σε κάθε σχολή. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, δεν αποκλείει λοιπόν να μπει και κάποιος με πολύ χαμηλή βαθμολογία. Ναι. Άρα θα μειωθούν σε αυτές, δηλαδή. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Θα σας πω. Το Υπουργείο δίνει ένα εύρος, θα δώσει ένα εύρος, εντός του οποίου τα πανεπιστήμια θα μπορούν να ορίσουν το ποσοστό της βάσης αγωγής. Ας πούμε, από το 80% του μέσου όρου των επιδόσεων μέχρι το 120%. Άρα αυτό αποκλείει αυτό που είπατε προηγουμένως. Μάλιστα. Αποκλείει φαινόμενο που μπαίνει κανείς με τόσο χαμηλές βάσεις αγωγής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχει γίνει χαμός εδώ. Είναι καμιά πεντακοσαριά τα mail. Και καμιά χιλιαριά στο Facebook. Επιτρέψτε μου να κλείσω με το εξής. Μία κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους. Ξέρω ότι οι στιγμές είναι δύσκολες. Όλοι μας έχουμε κουραστεί. Όλοι μας έχουμε ταλαιπωρηθεί. Όλοι μας είμαστε πιεσμένοι. Όσο πιο πιστά τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα επιστρέφουμε στην κανονικότητα σε όλες τις δραστηριότητες. Και με αυτό τόσο καλύτερα θα λειτουργούν τα σχολεία μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρατρύνω και τους εκπαιδευτικούς μας και τους μαθητές να κάνουν τεστ στην πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει, edu.testing.gov.gr. Κάνουν δωρεάν τεστ COVID σε 386 σημεία σε όλη τη χώρα. Έρχεται SMS στο κινητό του το πού θα κάνουν το τεστ. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό να κάνουν διαρκώς τεστ για να έχουμε την πληρέστερη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Ότι ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε να κάνουν τεστ. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όσες μέρες περιμένουν, δύο μέρες. Λοιπόν, πάμε. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η Υπουργός της Παιδείας και των Θρησκευμάτων, η κυρία Κεραμέως, και την ευχαριστούμε θερμά που απάντησε στα ερωτήματα.